Με εκδηλώσει στο Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπο και το Θέατρο τη Ανατολική Στάφρου ξεκίνησε το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Χανίων. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ενδεικτικά παραστάσει όπω είναι η Μαντάμ Σουσού, η Άγρια Δύση και το Μόλι Χώρισα, το musical Μάμα Μία και διασκευέ αρχαίων θεάτρων, όπω τι θεσμοφοριάζουσε, του Πέρσε, αλλά και συναυλίε με την Ατάσα Αποφύγιου, τη Γλυκερία και τον Παντελή Θαλασσινό. Όλη αυτή η δουλειά έχει γίνει ήδη από την προηγούμενη ε, αρμόδια αντιδήμαρχο και να την ευχαριστήσουμε για αυτό. Ε, το πρόγραμμα καθυστέρησε λίγο, αλλά αυτό προσπαθήσαμε να το καλύψουμε δίνοντα κατά κύματα ενημερώσεις ενημερώσει ηλεκτρονικά. Ε, σήμερα όμως έχουμε το έντυπο και από εδώ και στο εξής σε, σε κανονική ροή ε, ο κόσμος πια ενημερώνεται και μπορεί να κλείσει τη θέση του για να παρακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις. Το πολιτιστικό καλοκαίρι ξεκίνησε όμως ακόμα εκκρεμούν οι προσλήψεις 7 ατόμων εποχικού προσωπικού στην Κεπεδίχκα. Η, η φετινή χρονιά, η έναρξη φετινής χρονιάς ήταν πολύ πιο δύσκολη από την περσινή για την πολιτιστική επιχείρηση του Δήμου Χανίων διότι με την καθυστέρηση πάνω από τρεις εβδομάδες που σημειώθηκε από το ΑΣΕΠ στην έγκριση του προσωπικού για την θερινή περίοδο, δουλέψαμε για την έναρξη με το μισό της δύναμης προσωπικού που δουλεύαμε πέρσι. Μέσα στην εβδομάδα και ενδεχομένως μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι προσλήψεις και θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Από το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι δεν λείπουν οι παιδικές παραστάσεις αλλά και οι οικαστικές εκθέσεις σε δημοτική πινακοθήκη, γυαλί τζαμί και πύλη σαμπιονάρα η έκθεση του Γιώργου, του, με του Αντώνη Παυλάκη, η οποία ξεκινάει σήμερα, ε, έχει ως αντικείμενο τη φύση και την καθημερινότητά μας σαν άνθρωποι και πώς είμαστε συμπεριφερόμενοι γύρω από αυτήν. Και ε, επίσης πρέπει να πω ότι η πινακοθήκη, το γνωστό πλέον κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης στη Χάλιδον. συνεχίζει συνεχίζεται εκεί η έκθεση του Γιώργου Λάπα, του διεθνή και ανεγνωρισμένου μεγάλου μας εκλειπώντος όμως γλύπτη. Το πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Χανίων θα έχουν την ευκαιρία να το προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο, το Κιόσκι της Αγοράς και την Κεπεδίχ να σημειωθεί ότι το πρωτοσέλιδο, το πιστόφυλλο και η τελευταία σελίδα του προγράμματο ανήκουν στα έργα παιδιών δημοτικού που προέκυψαν μετά από διαγωνισμό σε δημοτικά σχολεία των Χανίων με θέμα Ο δικό μου ήλιο, στο οποίο συμμετείχαν 128 μαθητέ από τα Χανιά.